Τα επιδόματα δεν πέφτουν και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε για τη θέρμανση. Δυστυχώς. Και πετρέλαιο κίνηση, πετρέλαιο θέρμανση. Τι γίνεται, κύριε Χατζησαλάτα, για πείτε μας. Πρώτα απ' όλα, περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Περιμέναμε τους παρόχους να βγάλουν τις τιμές. Περιμέναμε... Χθες δεν ήταν να βγουν τιμές. Χθες. Ήταν το απόγευμα. Αργά, είπαμε για χθες αργά. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν βγει. Περιμένουμε σε σήμερα να τις δούμε. Μειωμένες κατά πάσα πιθανότητα σε ποσοστό από 20 έως 25% λόγω διάφορων συνθήκων, όπως είναι η πτώση του φυσικού αερίου, όπως είναι ότι οι ανεξάρτητες πηγές έχουν μπει στη διαδικασία πλέον και οι αναλώσιμες πηγές δίνουν ρεύμα, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κτλ. Ναι. Και ελπίζουμε πλέον μετά τη στήριξη της κυβέρνησης και χρήματα λιγότερα θα πάνε από τον προϋπολογισμό στη στήριξη αυτών των μέτρων και δεύτερον θα ελευθερωθούν πάρα πολύ αυτοί οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη στο ρεύμα, γιατί δεν το κρύβουμε ότι οι πολυκατοικίες πλέον θα είναι πολύ δύσκολο να προμηθευτούν πετρέλαιο. Βέβαια. Και πάρα πολλοί ίσως βασιστούν στο θέμα των ερκοντήσεων. Και να μείνουμε. Ξύλο πέφτει, παιδιά, στις πολυκατοικίες. Τι λέμε τώρα. Ξύλο πέφτει. Μας τα λέγανε την προηγούμενη φορά. Έτσι. Εδώ ο κύριος Μπέλος μας τα λέγει, ο διαχειριστής. Έτσι. Δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Τώρα να δούμε πάλι για να θυμηθούμε σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Να δούμε ποιοι είναι οι παλιοί, ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι, τι θα γίνει, πόσο θα πάρουν. Και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί κάπου μπερδεύτηκε ο κόσμος λόγω του ότι μπήκανε διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια για τους παλιούς και τους νέους δικαιούχους. Κάτι που κανείς μέχρι τώρα δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο κάποιος ο οποίος θα κληθεί να πάρει αυτή τη στιγμή πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, να έχει διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια, αν έχει πάρει επιδότηση πέρυσι ή αν έχει πάρει επιδότηση φέτος. Να πούμε λοιπόν ότι το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης προβλέπει ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη, δηλαδή από τις 15 Νοέμβρη και μετά, θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορούν να κάνουν αιτήσεις. Αιτήσεις θα γίνονται έως τις 15 του Δεκέμβρη και η πληρωμή θα γίνει από τις 15 Δεκέμβρη έως 31. Τα όρια του επιδόματος παραμένουν τα χαμηλότερα, τα 100 ευρώ, τα υψηλότερα αυξάνονται κατά 50 ευρώ, έτσι από τα 750 ανεβαίνουμε στα 800. Yeah. Η υποχρέωση του δικαιούχου να πάρει διπλάσια ποσότητα καύσιμης ύλης σε σχέση με το επίδομα το οποίο θα πάρει, κατά πάσα πιθανότητα παραμένει. Και λέμε κατά πάσα πιθανότητα γιατί η υπουργική απόφαση την περιμένουμε και αυτή να δούμε πώς θα εξειδικεύσει όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Η πληρωμή, από ό,τι είπε ο κ. Σταϊκούρας, θα είναι για τους παλαιούς δικαιούχους, για αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν πάρει ήδη το επίδομα, θα φαίνεται, πέρυσι, θα φαίνεται ότι θα πάρουν ίδια ποσότητα και φέτος, κάπως στα μέσα του Δεκέμβρη. Και θα υπάρχουν τρεις εκαθαρίσεις, τέλος Δεκέμβρη, τέλος Φλεβάρη και τέλος Απρίλη, ούτως ώστε να καλύψουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, το διπλάσιο της αξίας. Οι νέοι δικαιούχοι θα φαίνεται ότι θα έχουν πληρωμή προς το τέλος του Δεκέμβρη. Και τα εισοδηματικά κριτήρια, να πούμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες εισοδηματικών κριτηρίων, οι παλαιοί και οι νέοι δικαιούχοι. Όταν λέμε παλαιοί δικαιούχοι, είναι αυτοί οι οποίοι πέρυσι είχαν πάρει το επίδομα. Και επίσης αυτοί οι οποίοι είχαν επιδοτηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέρυσι, πέρα από το πετρέλαιο. Εδώ λοιπόν τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται. Από 14.000 για τον άγαμο έχουμε πάει στις 16.000. Από τις 20.000 για την οικογένεια έχουμε πάει πλέον στις 24.000 συν 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Παιδί, ακριβώς. Mm-hmm. Και 27.000 για τη μονογονεϊκή. Και οι νέοι δικαιούχοι, αυτοί δηλαδή που πέρυσι δεν είχαν πάρει καθόλου επιδότηση, δεν είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία, είτε γιατί δεν είχαν δημιουργήσει δικιά τους οικογένεια, είτε γιατί δεν τους κάλυπταν τα εισοδηματικά κριτήρια. Εδώ λοιπόν παραμένουν τα περσινά κριτήρια, δηλαδή οι 14.000 για τον άγαμο, οι 20.000 για τον έγκαμο, συν 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ναι. Και στα περιουσιακά κριτήρια φαίνεται ότι θα έχουμε μία ανατροπή κατά το ίμιση, δηλαδή για τον άγαμο από 180.000 θα πάμε στις 200. Δυστυχώς για την οικογένεια δεν βλέπουμε κάποια μεταβολή, τουλάχιστον από τις λεπτομέρειες, γιατί είπαμε ότι η κοινή υπουργική απόφαση την περιμένουμε ακόμη, να δούμε τι θα λέει. Παραμένει στις 300.000. Και υπάρχει μια καινούργια κατηγορία που εντάσσεται πλέον στο επίδομα θέρμανσης. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την μπλε κυροζήνη είναι αυτοί που είναι για τις σόμπες. Γιατί πάρα πολλά διαμερίσματα, πάρα πολλά σπίτια, ίσως επειδή, όπως είπε προηγουμένως, μάλλον. Μπλε κυροζήνη. Ναι. Παιδιά, δεν το ξέρω αυτό. Μπλε κυροζήνη. Είναι για τις σόμπες. Είναι για τις σόμπες, γιατί πολλοί καταναλωτές θα φτάσουν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν σόμπες για θέρμανση. Για απλή κυροζήνη για τα αεροπλάνα. Ναι, όχι, γι' αυτό που έκανα τη λέξη κυροζήνη. Και το κόστος της μπλε κυροζήνης. Το λέμε πώς το γυρίσουμε. Δεν ξέρουμε έτσι. Δεν το ξέρουμε ακόμα, ούτε την επιδότηση η οποία θα είναι. Περιμένουμε την κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα τα εξειδικεύσει όλα αυτά. Απλά και μόνο σαν μέτρο, σαν μέσο θέρμανσης μπαίνει για πρώτη φορά και η μπλε κυροζήνη. Οι σόμπες δηλαδή, οι καινούργιες χρησιμοποιούν μπλε κυροζήνη. Το λέω αυτό γιατί δεν έχει σχέση με το παλιά στα σπίτια που είχαμε σόμπες και πέραμε πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό λέω. Γιατί παλιά βάζαμε πετρέλαιο θέρμανσης.
Παλιά. Παλιά δεν ξέρω. Και στην Αγίου διαβάζουν ορισμένε. Υπάρχουν και ένα τύπο. Με έστελνε η μάνα μου και έπαιρνα το μετόνι. Βενζίνη και βάζαμε στη σόμπα. Το πετρέλαιο θέρμανση. Συγγνώμη, πετρέλαιο θέρμανση. Βενζίνη, άμα παίρναμε. Δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Και επειδή πάρα πολλοί ρωτούν ότι αν αυτή η μειωμένη τιμή που την περιμένουμε πλέον και έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση, θα ισχύει και για αυτόν ο οποίος θα πάρει το μπεντονάκι να πάρει ορισμένα λίτρα ή είναι για λίτρα που θα κάνει μεταφορά το βιτίο για μεγάλη ποσότητα, ναι. Ισχύει και για το ένα λίτρο. Η τιμή πώλησης του καυσίμου ισχύει και για το ένα λίτρο μάλιστα. Ή για τη μεγάλη ποσότητα που θα πάρουν. Πάντως όλα αυτά έχουν να κάνουν, δηλαδή τη θέρμανση στο νότιο, το επίδομα, έχει να κάνει τώρα πόσος κόσμος θα χρησιμοποιήσει πραγματικά το θέρμανσης, αν θα ξαναμείνουμε. Γιατί μην νομίζω ότι πολλές πολυκατοικίες θα βάλουν. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι έχουν πλακωθεί μέσα στις πολυκατοικίες αν θα βάλουν, αν θα πληρώσουν όλοι τα σχετικά ποσά για να γεμίσει το ντεπόζιτο της πολυκατοικίας. Έτσι, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και βλέπουμε εδώ ότι με το ρεύμα που περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις και έχουν ξεκινήσει ήδη οι πάροχοι και δίνουν τιμές. Δηλαδή, ξεκίνησε ο μεγάλος πάροχος να έχει δώσει μια τιμή που φτάνει 0,39 ευρώ η κιλοβατόρα από 0,59, δηλαδή έχουμε πτώση της τιμής. Θέλω να πω ότι τα τιμολόγια που κατέτησαν για τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή 20 Σεπτέμβρη που δώσαν τις τιμές για τον Οκτώβρη, ουσιαστικά είχαν κάνει μια πρόβλεψη ότι η τιμή χοντρική θα είναι στα 460 ευρώ.